Ναι, το θέμα της ομιλίας είναι πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα και συχνά δεν το γνωρίζουν, να τα συλλέξουν και από αυτά να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, τα οποία θα βοηθήσουν την επιχείρησή τους να πάει στο επόμενο επίπεδο, που αυτό σημαίνει να βελτιώσουν την παρουσία τους, να άνοιξουν ξενοδοχεία, να έχουν περισσότερες κρατήσεις, αλλά ανάλογα και που θέλει να το χρησιμοποιήσει κάθε επιχείρηση. Οπότε αυτά τα δεδομένα υπάρχουν εκεί, αλλά περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να τα συλλέξουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά τα δεδομένα, παράδειγμα, είναι τα social media, τα οποία είναι πράγματα που γράφουν οι χρήστες, ας πούμε, στο Instagram. Δηλαδή, πέρα από αυτά που ξέρουμε όλοι, τα reviews που γράφουν στο TripAdvisor, υπάρχουν και άλλα δεδομένα που γράφουν σε social media και αφορούν συχνά επιχειρήσεις, αφορούν την εξυπηρέτηση επιχείρησης και διάφορους τομείς της. Οπότε τέτοιου είδους δεδομένα είναι. Εγώ θα δείξω εδώ πέρα έναν τρόπο το οποίο μπορεί να γίνει εντελώς δωρεάν από επιχειρήσεις, με, ας πούμε, manual τρόπο, χειροκίνητο τρόπο, αλλά υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία θα τα δούμε εν συντομία, τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς αυτόματα. Είναι χρήσιμες πάντως. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες για μια επιχείρηση και λίγες επιχειρήσεις τα γνωρίζουν και τα χρησιμοποιούν.